Πάμε. Με τη Γεωργία γνωριζόμαστε από το γυμνάσιο. Και γνωριστήκαμε, οπότε την ξέρω πολύ καλά. Ήξερα και τη μαμά της. Μαμά της έχουμε πάει και διακόπες. Ξέρουμε μία την άλλη καλά. Για αυτή την ιστορία εσύ τι γνωρίζεις, πώς το έμαθες? Εγώ το είδα από τις ειδήσεις. Χάσαμε φυσικά τη γη κατά το πόδι μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Κατευθείαν επικοινωνήσαμε μαζί της. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και του να σε απαντήσει και να σου πει και τι είναι και το ένα και το άλλο. Δεν την πιέζουμε. Της είπαμε ότι απλά είμαστε δίπλα της, ό,τι χρειαστεί. Πιστεύουμε τη δική της πλευρά, δηλαδή δεν στήκαμε κάτι άλλο, δεν ξέρουμε σαν άνθρωπο όπως είναι. Και με αυτά που έχει περάσει κιόλας, από τη στιγμή που είχε χάσει τόσους ανθρώπους από κοντά της ή τους δικούς τους ανθρώπους, τη μαμά, τον μπαμπά, τον σύντροφό της που πάλευε τόσα χρόνια σε τον άνθρωπο, δεν έτρωγε αυτός, δεν έτρωγε αυτή. Ήταν πολύ χάλια ψυχολογικά. Πού να μην είναι, δηλαδή τη δύναμη της την έχει δείξει μετά από όλα αυτά που πέρασε, ότι άντεξε και δεν είναι που ξεπέρασε όλα αυτά. Δεν ξέρω τι δύναμη έχει πια αυτός ο άνθρωπος μέσα του. Είναι κάθε μέρα τη δύναμη της. Πρώτα έχασε τον σύντροφό της και μετά από 40 μέρες έχασε τη μητέρα της. Το πατέρα της τον είχε χάσει πριν ένα χρόνο σε τροχαία. Κορίτσι, αυτό λέει. Πήγα σε ένα πάρτι, δεν ήθελα να γυρίσω στο σπίτι μου τις γιορτές. Σε αυτή την ηλικία, ποιος δεν πηγαίνει σε πάρτι? Είναι ούτε ανήλικο κορίτσι, ούτε ζούμε σε κάποια εποχή που δεν μπορείς να βγαίνεις γιατί είσαι γυναίκα. Εμείς πηγαίνουμε, όλοι πηγαίνουμε σε πάρτι. Απλά αυτό το πάρτι ήταν κανονισμένο αλλιώς. Δηλαδή, επειδή εγώ βγήκα, επειδή δικαιώμαι σε κάποιον άνθρωπο αυτό να μου κάνει κάτι κακό. Όχι, φυσικά. Ξέρετε, για αυτό τον κύκλο των ανθρώπων έχουν ακουστεί πράγματα? Εγώ προσωπικά όχι, δεν τους ήξερα. Δεν ξέρουν όλοι ότι γίνονται πάρτι και ότι πάνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραπάνω χρήματα. Αλλά εντάξει, δεν γνώριζα ότι γίνονται τέτοια πράγματα σε ξενοδοχεία. Έτσι πιστεύω και η Γεωργία πήγαινε με αυτή τη σκέψη, ότι ήταν τύπου πάρτι ατόμων της ηλικίας μας, γιατί εδώ η περιοχή μας σαν κοινωνία είναι λίγο πιο πίσω, είναι αυτά τα πράγματα. Θα έχει τα ποτά του, θα έχει τον κόσμο του, αλλά όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν θέλει να κάνει ο ένας κακό στον άλλον. Και πιστεύω ότι και με αυτό το σκεπτικό πήγε σε αυτό το πάρτι, γιατί την κάλεσαν άτομα κοντά στην ηλικία της, είπε τι θα κάνουμε, θα έχουμε να πιούμε, θα περάσουμε καλά. Γιατί είναι πρωτοχρονιά, εντάξει, ποιος δεν θέλει να δει την πρωτοχρονιά. Αυτοί προφανώς είχαν άλλα πράγματα στο κεφάλι τους. Πιστεύτηκε λάθος ανθρώπους που θεωρούσε ότι ήταν φίλοι της. Και να με καλέσει κάποιος σε ένα πάρτι, τον εμπιστεύομαι, γιατί είμαστε όλοι γνωστοί μεταξύ μας. Αυτά τα παιδιά, τα ονόματα που έχουν ακουστεί, εν πάση περιπτώσει, τα ξέρετε.